κάντε λίγο υπομονή, γιατί σε λίγο, ας πούμε, θα υπάρξει μια αντίστροφη ατμόσφαιρα αργεντική. Ενώ πάνε όλα τόσο καλά, με τόσο ωραία συνθήματα γύρω από αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας, εναντίον ημών, και θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να συσπυρώσουμε κάποιες από τις δυνάμεις, αν ακόμα τις διατηρούμε. Εσείς που είστε εδώ, είναι βέβαιο ότι είστε χαρισματικοί και φωτισμένοι. Εσείς λοιπόν κρατάτε την δύναμη, κάντε την υπομονή, είναι το πρώτο στοιχείο του Έλληνα και Ορθοδόξου. Κάντε λίγο υπομονή, θα τα ακούσετε όλα στο τέλος. Ακούστε κάτι, όσο για την κάρτα του πολίτη. Πολλοί μας λένε, καλά, λέτε, δεν κάνετε και τίποτα. Πήγατε, δεν πήγατε, βρήκατε κάποιους υπεύθυνους κλπ. Πολλές φορές. Πήγαμε επιτροπές. Και θα σας πάω ακόμα στην εποχή του κυρίου Σταϊκούρα. Πήγαμε λοιπόν μια επιτροπή και μας είπε, ρε παιδιά, πολύ ωραίο το αίτημα, το διαβάζω, μου κάνει και εμένα εντύπωση, δεν το ήξερα. Εμείς δεν πιστέψαμε ότι δεν το ήξερα, αλλά εν πάση περιπτώσει υποκρίθηκε ότι το ήξερε. Αλλά λέει, μόνοι σας, δηλαδή τι, να πάρουμε και τις γυναίκες και τα παιδιά μας. Όχι, λέει, οι ιερείς σας πού είναι. Εκεί την ώρα παγώσαμε και είπαμε, τι σημασία έχει. Πού δεν έχει, λέει, σημασία. Δεν ξέρει γιατί δεν ήρθανε. Λέμε, όχι. Ή δεν ήρθανε. Αυτό που σας λέω τώρα είναι γραμμένο στην εφημερίδα. Καταλάβατε, είναι απάντηση του αναπληρωτού τότε Υπουργού Οικονομικών του κυρίου Σταϊκούρα και έλεγε το εξής. Όλοι τους τα έχουν πάρει. Τι να δουν να κάνουν εδώ πέρα. Και σας άφησαν μόνους, αδέσποτους. Καλύτερα όμως, γιατί δεσπότης μας είναι μόνον ο Χριστός. Όπως ακούσατε προηγουμένως από τους φιλανθρώπους. Καλύτερα. Το Ράσο έχει μία μόνο αποστολή. Μία. Ποια? Να μας πάει στον Παράδεισο. Αφού δεν θέλει να μας πάει στον Παράδεισο, με το ζόρι θα τους πούμε να μας πάνε. Άρα λοιπόν, εμείς ξέρουμε τι θα κάνουμε. Ξέρουμε όλα τα όπλα που μας έχουν δώσει οι Απόστολοι, οι διδάσκαλοι, οι πατέρες Εκκλησίας, οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Φως Χριστού φαίνει πάση. Το ξέρουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Μόνοι μας, αλλά και πολλοί μαζί. Ξέρετε πώς είναι οι άγγελοι μάρτυρες, σοσιομάρτυρες, ιερομάρτυρες που έχουν αρχίσει το αίμα τους και αυτή τη στιγμή είναι παρόντες. Όσοι είναι οι άμμος της θαλάσσης. Άρα λοιπόν, μην παραπονείστε, είμαστε πλειοψηφία. Λέει λοιπόν ο κύριος Σταϊκούρας, 5.453 ρασοφόροι όλων των βαθμίδων. Όλοι αυτοί είναι τακτοποιημένοι. Εσείς, όμως αυτό όσο θέλετε, θα είστε μειονότητα. Δεν είμαστε μειονότητα όμως, προσέξτε γιατί. Σε αυτό το πεζοδρόμιο είμαστε από το 1986, τότε με το ΕΚΑΜ 666. Και μέχρι σήμερα δεν κατορθώθηκε ακόμα να γίνει η κάρτα, παρόλο που είχε θεωρηθεί η Ελλάδα πιλωτικό πρόγραμμα εφαρμογής. Δεν έγινε. Τώρα θα γίνει. Τώρα ξυπνήσαμε και ανάθεμά τους από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Περιμένουμε ένα γιορτή του πατέρα, αν ήρθε. Και αν δεν ήρθε, παρακαλώ τον κύριο Άγγελο Πιλάτη, ο οποίος είναι ο φίλος μας και πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος, ο οποίος είναι γνωστός στους αγώνες, έχει δείξει δείγματα γραφής και είναι ο άνθρωπος ο πολυγραφότατος, ο πολυμαθέστατος και νομικός σύμβουλος πολλών παραγόντων. Πρέπει να έρθει λοιπόν να τον ακούσετε και αυτόν, και μετά επιφυλάσσομαι να σας αναφέρω τους νόμους που έχουν ψηφιστεί εναντίον σας και να δω εάν θα ξαναψηφίσετε όχι όλους τους 360, τους 300, αλλά μείνον λίγο τους άλλους να τους μαυρίσετε, γιατί αυτοί με την πλειοψηφία τους ψηφίσαν όλους αυτούς τους νόμους. Θα τους ακούσετε σε λίγο. Κύριε Πιλάτη.
Καλησπέρα, αγαπητοί μας φίλοι. Αληθώς Ανέστη. Δεν θέλω να διευκρινίσω ότι δεν είμαι ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, είμαι εκπρόσωπος του ΙΝΚΑ. Είμαι μέλος του ΔΣ. Η σημερινή συγκέντρωση είναι η συνέχεια της περσινής, 27 Φεβρουαρίου 2016, στον ίδιο χώρο που έχει γίνει, και είναι μια αυθόρμητη κίνηση πανελλαδική φορέων συλλόγων και ενεργών πολιτών με συνδρομητές του ΙΝΚΑ και Γενική Ομοσπονδία Καλλιτών Ελλάδος, που από το 1970 πρωτοστατούμε και συμμετέχουμε ενεργά σε όλους τους αγώνες, σε δράσεις, συγκεντρώσεις και ημερίδες που σχετίζονται με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδιαίτερα όταν καταπατάν στην περίοδο των ετών που διανύουμε. Σωσήθαμε σήμερα για να δηλώσουμε στην κυβέρνηση ότι είμαστε ενάντια σε όσο προτίθεται να εφαρμόσει. Δηλαδή, κατά της κάρτας πολίτη που ετοιμάζουν σύντομα, κατά της αχρήματης κοινωνίας και το capital controls, κατά την ηλεκτρονικής δικτατορίας και του ηλεκτρονικού ελέγχου της ανθρώπινης ύπαρξης, κατά της αναθεώρησης του συντάγματος της Ελλάδος, ζητώντας την εφαρμογή του και όχι την αλλαγή του, και κατά τις εργασίες της Κυριακής που μας γυρνά σε ένα εργασιακό μεσαίωνο. Επίσης είμαστε εδώ σήμερα για να θυμίσουμε τα αδέρφια μας, τους συνέλληνες που είναι απόν, να συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι μόνοι τους, να σηκωθούν τις πολυθρόνες, να γίνουν ενεργοί πολίτες. Κλείνοντας πρώτα την τηλεόραση που μόνο προπαγάνδα και ψέματα να παράγει, και είναι η φωνή της εσχάτης προδοσίας προηγούμενων και της σημερινής κυβέρνησης, καθώς και των τραπεζών. Λέμε όχι στην προπαγάνδα. Κλείστε τη φωνή τους, κλείστε τη τηλεόραση. Μας λένε ότι η κάρτα πολίτη ή αλλιώς η ηλεκτρονική ταυτότητα θα λύσει το πρόβλημα της γραφειοκρατίας. Αυτό ισχυρίζονται. Κάνουν λάθος, επειδή το δημόσιο συνεχίζει να λειτουργεί νοχελικά, στέλνοντας τον πολίτη από το ένα γραφείο στο άλλο, στείλοντάς τους σουρές και όχι ότι μας λείπει κάποιο έγγραφο από το Δήμο. Πέρυσι, μετά τη συγκέντρωση που είχαμε κάνει, στελέχη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης μας ενημέρωσαν ότι το δημόσιο δεν χρειάζεται καμία κάρτα πολίτη για να λειτουργήσει, για να επικοινωνήσει, επειδή η διασύνδεσή του έχει ήδη επιτευχθεί. Επισημαίνει ότι η σημερινή ταυτότητα περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το σκοπό της, δηλαδή τη τακτοποίηση του προσώπου, και σε καμία περίπτωση δεν είναι ταξιδιωτικό έγγραφο, δεν είναι διαβατήριο και δεν απαιτείται και δεν χρειάζεται ούτε το αφημί ούτε το ΑΜΚΑ. Προσέξτε λίγο κάτι θα σας πω. Η αλλαγή της ταυτότητάς μας με μια νέα ηλεκτρονική που θα περιέχει ευαίσθητα βιομετρικά και προσωπικά μας δεδομένα μας στοχοποιεί και μας βάζει σε πρόσθετους κινδύνους, δελεάζοντας τους χάκερ για την υποκλοπή της. Μια στιγμή η σημερινή ταυτότητα δεν ήταν στοιχείο για κάποιον χάκερ να κλέψει τα δεδομένα. Η καινούργια ταυτότητα μας βάζει σε αυτό το κίνδυνο. Η κάρτα πολίτη καταλαμβάνει ισχυρή θέση στην τεράστια παγκόσμια επιχείρηση της νέας τάξης πραγμάτων για το φακέλωμα και την παρακολούθηση με τελικό στόχο την υποδήλωση των λαών. Θα είναι μια κάρτα που μέσα της θα περιέχει όλες τις υπόλοιπες με την τελευταία εξέλιξη τεχνολογίας, τον έξυπνο καπνό, οι οποίες ονομάζονται smart cards, οι κάρτες πολλαπλών χρήσεων, multi application cards. Γι' αυτό δεν θα πάρουμε καμία κάρτα. Όχι στην κάρτα του πολίτη. 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 Με πρόσχημα το χρέος, η πάταξη φοροδιαφυγής και της τρομοκρατίας παραβιάζουν κάθε ανθρώπινο δικαίωμά μας, κάθε ελευθερία και να δίνουν αντισυνταγματικούς νόμους, καταργώντας το προσωπικό μας απόλυτο, ξεκινώντας έτσι τους πολίτες. Σε όσα κάτι εφαρμόζεται ο τραπεζικός έλεγχος με τη σχεδόν καταποκλειστική χρήση τραπεζικών καρτών, δεν επιλύθηκε κανένα πρόβλημα φοροδιαφυγής και της τρομοκρατίας. Αντίθετα, αυξηθήκαμε. Για παράδειγμα, επίσημα η φοροδιαφυγή στη Ισπανία έρχεται στο 19% και στη Γερμανία στο 20%. Και ό,τι αφορά την τρομοκρατία στη Ισπανία και στη Γερμανία τελευταία, ζουν σε ένα διαρκή φόβο.
Αυτά καταρρύπτουν όλα όσα μας λένε τα παπαγαλάκια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και πολιτικές μαριονέτες που θυάσουν στο κοινοβούλιο μας. Μια που αναφέρθηκε στη Γερμανία, μην ξεχνάμε τα μεγαλύτερα οικονομικά συγκεντρώματα στη Γερμανία. Όπως οι Siemens, η Volkswagen, οι υποδείχτια που γίνουν και δεν ξέρω το οποίο δεν θα πάρει με τη χθεσινή ανακοίνηση του Spiegel με την τεράστια αφοροδιαφυγή γερμανικών επιχειρήσεων στη Μάντα, όπως η BMW, η Bosch, η Basf, η Deutsche Bank και Puma. Γι' αυτό το ΙΚΑ από το 2011 έχει κάνει διαρκή βοηγότητα στα γερμανικά προϊόντα. Ούτε ένα ευρώ στους δημιούς μας. Προτρέπουμε την αγορά μονάχα ελληνικών προϊόντων. Τα περισσότερα είναι ποιοτικώς ανώτερα από τα εισαγόμενα, ιδιαίτερα της δικής μας αγροτικής παραγωγής. Μάλιστα, οι αδέαφοροι, κατά τα άλλα επιτελείς της χώρας μας, ο Σόιμπλε συγκεκριμένα, σε αρχές του 2000 ήταν πλεγμένος σε πολιτικο-οικονομικά σκάνδαλα. Ενώ η σκληρή στάση που δείχνει στην Ελλάδα, κύριε Λαγκάρντ, το Δεκέμβριο του 2016 είχε μια εκδίκαση, η οποία βούρκωσε και ευαισθησίασε, κύριε Λαγκάρντ, με την προκυβερία της απάτης και κατάκτησης στρατηγικών κεφαλαίων, όταν ήταν υπουργός οικονομίας της Γαλλίας. Πρέπει να καθόσουν, γιατί είναι μέλος του Δονουτού. Επισημαίνουμε ότι τα τεράστια ποσά μαύρου χρήματος από χρηματισμό και προμήθειες εξοπλιστικών πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες μέσα από το τραπεζικό σύστημα. Οπότε η χρήση του τραπεζικού σύστηματος δεν είναι κατά της διαφυγής όπως θέλουν να μας πούνε. Το γνωρίζουν καλά βέβαια, έτσι. Και υπάρχει μια γενική συγκάλυψη επειδή είναι η συμμορία των κακοσίων και της κουστοδίας τους. Στην Ελλάδα πέρυσι η κυβέρνηση Τσίπρα προσπάθησε να νομιμοποιήσει τα έσοδα των ανεπάγγελτων πολιτικών. Δεν έχουν δουλέψει ποτέ τόσο. Από παράκτιες επιχειρήσεις offshore. Έσοδα από πού, από μηζές ή από μια κυβερνητική τους δραστηριότητα που δεν έχουν δουλέψει όπως το είπα. Και γιατί offshore. Έσοδα σε φορολογικούς παραδείσους για να μην πληρώνουν κανένα φορό. Αλλά ξέρω μετά οι ευθυσίες του ελληνικού λαού, όπως είπε ο κ. Τσίπρας χθες. Και τις ειδικές τους θυσίες. Οι πρώτοι που φοροδιαφέρουν νόμιμα είναι οι ίδιοι πολιτικοί μας. Ας μην ξεχνάτε ότι ο κ. Τσίπρας πριν γίνει πρωθυπουργός έλεγε ότι δεν πληρώνει έμφυα και στήριζε το κίνημα δεν πληρώνω. Ενώ τώρα όχι μόνο μας το απαιτεί, αλλά ταυτόχρονα να προβαίνουν σε κατασχέσεις της περιουσίας όσο δεν έχουν να πληρώσουν. Υπενθυμίζουμε ότι ο κάθε νόμος, κάθε μνημόνιο, κάθε μείωση μισθού και σύνταξης δεν πραγματοποιήθηκε από ένα πρόσωπο κράτος, αλλά από όλους αυτούς που τα υπέγραψαν μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ονοματεπώνυμο και είναι η εχθροί του ελληνικού έθνους. Έξω οι κρεβάτες! Έξω! Θα θέλω να διευκρινίσω ότι η διαφορά του προδότη με τον Μύρια είναι τεράστια. Είναι ο ασυναρχός που αγώνει στη χέρια και έδωσε τη ζωή του στον ψυγελό. Έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα. Ενώ προδότησε αυτός ο σοβροσύλλογος πολιτικός που με ψέματα άπαξε την εξουσία. Έτσι βγήκε με ψέματα. Με παραμύθια. Που εκτελήσε τον λες των τεχνικών δυνάμεων φτωχοποιώντας του λαού, χαρίζοντας την περιουσία του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή την περιουσία που ανήκει σε όλους εμάς, τον λαό, που κάνει ψευδικές ελπίδες σε ένα πολιτικό ξεπεσμό και σε μια πολιτική αλαζονία, διαδίδοντας τελευταία ότι ο Τσίπρας θα βάλει τη γραβάτα του, πετυχαίνοντας το κούρεμα που μας παραμυθιάζει. Αφού πρώτα όμως έχει πράξει τη βαρύτατη εσχάτη προδοσία του ξεπολύματος και δεν θα υπάρχει άλλη δημόσια περιουσία να διαπειράσει. Θα έχει εξαφλειώσει οικονομικά τον ελληνικό λαό, όλοι μας πλέον χρωστάμε είτε στις τράπεζες είτε στην εφορία. Υπενθυμίζω τα λόγια του Αϊνίστου, τα Ράλα Μπουδιδαράκη, του πρώην Γενικού Γραμματέα του ΙΚΑ και πρόεδρου του ΙΚΑ Πιλιά, που έπεσε θύμα της σύγχρονης γερμανικής κατοχής, έτσι λέει ρε ο Μπάμπη.
Έλεγε λοιπόν από το ίδιο μάθημα στις προηγούμενες συγκεντρώσεις κατά του πολίτη. Δεν έχουμε καμία υποχρεώση αυτή την κυβέρνηση, αφού αφέντησε όλες τις προσχέσεις της. Αφού μετάβαλε την βούληση του λαού με τη δημοκρατική διαδικασία του δημοψηφίσματος, από όχι σε ναι και σας προτρέπουμε σε πολιτική ανεπακοή σε κάθε αντισυνταγματικό νόμο που έχουν περάσει. Έχουμε συνταγματική υποχρέωση να διώξουμε τους κατακτητές. Έξω τα κομμάτια! Έξω! Η χώρα μας βρίσκεται υπό ομοιρία μιας κατοχικής φασιστικής κυβέρνησης. Έχουμε πόλεμο με ορατό εχθρό. Τον βλέπουμε τον εχθρό μας, δεν ήταν όπως όταν ξεκίνησε η κρίση. Το δόγμα του ΣΟΚ έχει εξαφανιστεί. Υπό αυτές τις συνθήκες της γερμανικής κατοχής και επειδή οι πολιτικές αποφάσεις παίρνονται πλέον από αρχική του στη Γερμανία, η αναθεώρηση του Συντάγματος της Ελλάδος είναι απαγορευτική. Μόνο ελεύθερα κράτη μπορούν να προωθούν τέτοιες ενέργειες. Γι' αυτό ξεσηκωθείτε. Μην αρχίσουμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα της χώρας είναι ο υπέρτατος νόμος, γι' αυτό προτείνουμε την κυβέρνηση να προλάβει υπόψη της. Επίσης, του νόμου του εθνικού και διεθνούς δικαίου προστατεύουν τη ζωή του πολίτη, την περιουσία και την ιδιωτικότητά του. Απαιτούμε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να ενεργήσει όπως αυτή ορκίστηκε, δηλαδή να υπηρετεί τη λαϊκή βούληση μέσα από το πολίτημα της δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας. Σήμερα συγκεντρωθήκαμε εδώ στα προπήλαια όχι για να παρακαλέσουμε, αλλά να απαιτήσουμε την κυβέρνηση να λάβει υπόψη της το μέγεθος αυτής της διαμαρτυρίας, τις δύο δημόσιες διαβουλεύσεις για την κάθε πολίτη, τις υπογραφές που έχουν συλλέξει συνεργαζόμενοι φορείς μας και να την ενημερώσουμε ότι αυτή θα είναι η αρχή μιας γενικευμένης αντίδρασης. Αφού να μας βρει όλους εμάς και χιλιάδες ακόμη που δεν έχουν έρθει σήμερα αντιμέτωπους τους. Εάν δεν σταματήσει άμεσα την προώθηση και έκδοση της νέας ηλεκτρονικής ταυτότητας, την αναθεώρηση του Συντάγματος και τη λειτουργία των μαγαζιών τις Κυριακές. Σήμερα, μετά από σχεδόν 2 χρόνια εφαρμογής στο Capital Controls, βλέπει στον κύριο Τσακαλώτο και στους συναδέλφους του ότι ο λαός δεν τα συνήθισε, όπως χαρακτηριστικά είχε αναφέρει τότε. Δεν συνηθίσαμε τη διαχείριση των οικονομικών μας να την κάνει κάθε τράπεζα. Δεν συνηθίσαμε να πηγαίνουμε ανά μία ή 2 εβδομάδες στο ATM ή στα ταμεία να παίρνουμε το μισθό μας με δόσεις. Δεν συνηθίσαμε, κύριε Τσακαλώτη, κάθε τρίμηνο να μας λένε για αξιολόγηση και έβρεση συμφωνία με τους θεσμούς. Δεν συνηθίσαμε ούτε τους πληστηριασμούς και τις απαγής της ακίνητης περιουσίας των οικονομικά ανήπορων Ελλήνων, που εσείς οι ίδιοι τους στοχοποιήσατε με τις υπεραλαμβανόμενες μειώσεις των μισθών και των συντάξεων. Δεν συνηθίσαμε τη φορολογιστία που εφαρμόζεστε στις μικρές επιχειρήσεις, βάζοντας σε μια φορολογική περιπτώμη που εξελίσσεται σε μάστιγα, βάζοντας λουκέτο στον υγιή οικονομικό ιστό της χώρας. Δεν συνηθίσαμε την πολυπολισμικότητα και τον εισβολή μεταναστών που εμποδίσατε στη χώρα μας σε συνεργασία με τους φασίστες, νεοναζί γερμανικούς πολιτικούς και που ζουν σε αυτές τις συνθήκες στα κόμπο τις σύγχρονες φυλακές τους. Δεν συνηθίσαμε τη δικιά μας μετανάστευση, το νέο μας και που έτσι ανεβάσαμε το σύστημα υγείας στη Γερμανία κάνοντας τους ανθρώπους. Δεν συνηθίσαμε τα πολιτικά ψέματά σας. Δεν συνηθίσαμε την ασυνταγματικότητα των νόμων. Δεν συνηθίσαμε την έλλειψη δικαιοσύνης που λαμβάνει υπόψη μονάχα τα μνημόνια κατά ποδότητα στο Σύνταγμα της Ελλάδος. Μην περιμένετε να μας σώσουν αυτοί που μας ακροδούλωσαν, αυτοί που μας βλέπουν όχι σαν ανθρώπους, αλλά σαν αριθμούς και πρόβατα προσφαγή. Η εθνική αφύπνιση, η αντίσταση και η ενεργοποίηση του κάθε πολίτη είναι άκρως αναγκαία σε καιρούς πολέμους όπως η σημερινή. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε, κλείστε τις τηλεοράσεις για να τους κόψετε κάθε φωνή.
Μην χρησιμοποιείτε τραπεζικές κάρτες για τις αγορές σας. Το αφορολόγητο κινείται λογαριασμούς, είναι αντισυστηματικές διατάξεις και απειλές να χρησιμοποιείτε τις κάρτες που καταγράφουν κάθε μας αγορά, δημιουργώντας προφίλ για τον καθένα μας. Μην κάνετε ανέπαφες συναλλαγές. Κινδυνεύετε με ένα εξοπλισμό των 15 ευρώ να υποπτεύσουν την κάρτα σας και, μια τράπεζα, και καμία τράπεζα δεν θα αναλάβει την ευθύνη της για την ελληπή ασφάλειά της. Μην δίνετε προσωπικά σας δεδομένα στις τράπεζες. Μην τους δίνετε καθαριστικό εφορίας. Είναι προσωπικό σας στοιχείο που η κάθε ιδιωτική τράπεζα δεν ενοποιείται να το αποθηκεύσει και να το επεξεργάζεται. Μην βάζετε ψηφιακή υπογραφή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να μπορείτε να πάρετε σε ειδικό γραφολόγο και να αποδείξετε ότι δεν είναι δικιά σας. Μην δίνετε αντίγραφο της ταυτότητάς σας, της σημερινής ταυτότητας. Χωρίς να αναγράφετε πάνω το σκοπό και την ημερομηνία του αντιγράφου. Αντισταθείτε σε ό,τι με βία μας επιβάλλουν. Αντισταθείτε και ορκρατωθείτε. Σε γειτονιές, σε κοινότητες, επειδή έχουμε υποχρέωση για μας και τους νέους μας να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Και όχι το κουδωμένο μέλλον που διώκουν οι τροϊκανοί τους δοσίλους πολιτικούς μας. Αντισταθείτε γιατί μια χούφτα προδοτών επιβάλλουν στους πολλούς, χειραγωγώντας τις μάζες. Αντισταθείτε και το ίδιο είναι μαζί σας. 47 χρόνια. Προσφέροντας εθελοντικά τις υπηρεσίες του στον καταναλωτή και πολίτη, στηρίζοντας τον στην εξάσκηση της ζωής του, των δικαιωμάτων του, στην υγεία του και την περιουσία του. Το σύγκαν σε συνεργασία με άλλους φορείς, θα ήθελα να σας ενημερώσω αυτό, στις 11 Τρίτου του 2015 και στις 20 Πρώτου του 2016, δύο φορές δηλαδή, ενημερώσαμε τους ΑΝΕΜ σε μία επιστημονική και αντεκαταρτισμένη επιτροπή και περιμένουμε πλέον να πάρει μία επίσημη θέση ο Παναγιώτης Καμένος κατά της κάρτας πολίτη, βάζοντας βέτο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το βασικό του είδου της οθεότητας το έχουν εξαφανίσει. Μας θεωρούν όλους κλέφτες, τρομοκράτες, πεπέληνες, αντιπαραγωγούς, αντιπαραγωγικούς, απαταιώνες, επειδή εξιδίου κρίνουν τα ελόφια. Το αποκορύφωμα είναι να μας παρακολουθούν σε κάθε μας δραστηριότητα μέσω των τραπεζών. Και σε κάποιες δραστηριότητες μας υποχρεώνουν τους ιδιώτες να στέλνουν φωτογραφίες στα υπουργεία όπως μελών μας σε συγκεκριμένες ασθένειες ή φωτογραφία του εφήματός μας ακταίων. Η αχρήματη κοινωνία που προωθούν δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει το φακέλωμα ούτε και η παρακολούθησή τους. Εκτός αυτών λέμε επίσης όχι στην κάρτα, συγγνώμη, στην κατάργηση της Κυριακής. Η αρχή της Κυριακής είναι το πρώτο κοινωνικό και βιολογικό μας δικαίωμα. Που εάν εργαζόμαστε τις Κυριακές, θα καταστρέψουν ό,τι έχει απομείνει από το ελληνικό εμπόριο, με το να διεκώσει το κόστος μισθοδοσίας των ελληνικών εμπορικών επιχειρήσεων, προς όφελος μονάχα των ξένων πολυεθνικών. Γι' αυτό λέμε όχι στις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Όχι στις τραπεζικές κάρτες. Όχι στην κατάργηση των μετρητών. Όχι στην ηλεκτρονική σκιατογράφηση. Όχι στην ηλεκτρονική κάρτα υγείας. Όχι στην κάρτα φυλάθλου. Όχι στην κάρτα του φτωχού. Όχι στα ηλεκτρονικά εισιτήρια. Όχι στο περιουσιολόγιο. Όχι στην ηλεκτρονική δικτατορία. Όχι σε οτιδήποτε καταγράφει τις δραστηριότητες της προσωπικής μας ζωής. Είμαστε άνθρωποι και όχι αριθμοί. Τέλος λέμε όχι στη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, όχι άλλο φόροι, όχι άλλο στις μειώσεις των μισθών και των συντάξεων, όχι στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, όχι στη γερμανική κατοχή. Όχι. Σας ευχαριστώ πολύ.